πεθερό του. Αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής, ο πεθερός και η πεθερά του δίνουν νέα τροπή στην τραγωδία. Αγανακτεί ο κόσμος εδώ σε αυτό το θέμα και πού να δείτε τώρα και αυτό το θέμα της Καλύμνου που εκ παραδρομής δεν ξέρω αν πριν είπα κάριστο γιατί μου στείλατε κάποια μηνύματα, όχι στην Καλύμνου. Να δώσω το λόγο στον Γιώργο Σόμπολο γιατί όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, ενώ έφυγε το Σάββατο το πρωί για να γυρίσει στην Αθήνα, ξανά έφυγε Κυριακή πρωί έφυγες Γιώργο ή Σάββατο βράδυ, πάλι για να πας στην Καλύμνου γιατί μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Ο λόγος εσένα. Έτσι είναι το ρεπορτάζ, Ζήνα. Καταρχήν να πούμε για άλλη φορά πως η σωρός του νεαρού Νικόλα βρέθηκε προχθές το μεσημέρι, Κυριακή μεσημέρι, λίγο πριν τις 5, σε μία μάντρα, σε ένα μαντρί μάλλον, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που άφησε το ποδήλατό του. Σάββατο μεσημέρι. Δύο στοιχεία σημαντικά. Σάββατο μεσημέρι, ναι. Με συγχωρείτε, Σάββατο μεσημέρι, ναι. 6 μέρες από την εξαφάνιση του παιδιού. Δύο στοιχεία σημαντικά για την υπόθεση που είναι δεδομένα και δεν αλλάζουν. Πρώτον, δεν ήταν ο τόπος του εγκλήματος το σημείο που βρέθηκε. Το παιδί μεταφέρθηκε εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από το ίδιο σημείο Ζήνα είχαμε βγάλει την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, είχαμε βγάλει ζωντανό εμείς από εκεί πέρα, από το σημείο. Είχαμε περπατήσει. Δεν υπήρχε τίποτα. Βέβαια δεν είχαμε περάσει μόνο εμείς. Έχουν περάσει οι διασώστες, οι πυροσβέστες, οι ΕΜΑΚ, οι αστυνομικοί, ορειβάτες, αναρριγητές. Όλοι αυτοί οι οποίοι περνάνε από εκεί το βλέπουν. Είναι ένα σημείο το βλέπουν. Δεν υπήρχε εκεί πέρα πτώμα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι το δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο από τον ιατροδικαστή τώρα αυτό το πράγμα. Ο θάνατος σύμφωνα με την νεκροψία επήλθε μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής. Κυριακή εξαφανίστηκε το παιδί και ο ιατροδικαστής προσδιορίζει εκ πρώτης όψεως με τα πρώτα ευρήματα στο σημείο ότι ο θάνατος επήλθε μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής. Γιώργο, μια ανωτελεία σε παρακαλώ εδώ. Μια ανωτελεία σε παρακαλώ εδώ γιατί και ο κόσμος αγανακτεί και πάντα παίρνω από τον κόσμο αυτό το οποίο του είναι λίγο, του κάνει φοβερή εντύπωση που συμβαίνει. Γιατί είχαμε μια εξαφάνιση από Κυριακή, δηλώνεται, το alert βγαίνει Πέμπτη απόγευμα, άρα έχουμε 4 μέρες που δεν έχει δηλωθεί alert και έρχεται ο ιατροδικαστής τώρα και λέει ο θάνατος έχει προέλθει μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής. Σε μας εδώ η οικογένεια βγήκε από Τετάρτη και Πέμπτη, παρότι την εξαφάνιση τη γνωρίζαμε από τη Δευτέρα το πρωί. Κάναμε προσπάθεια την Τρίτη, όμως η οικογένεια δεν ήθελε ακόμη να βγάλει αυτό το θέμα για να έχουν όλα τα στοιχεία, ενδεχομένως περίμεναν να γυρίσει και το παιδί πίσω. Από την Τετάρτη και μετά, η μητέρα κυρίως έβγαινε στα κανάλια. Παρασκευή, σου μιλάει εσένα και ο πατέρας για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα που θα μας τα πεις. Απλά κάνω μια ανακεφαλαίωση γιατί είναι πολύ σημαντικό και ο κόσμος εδώ αντέδρασε όταν εσύ είπες ότι ο θάνατος επήλθε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή κύριε Λέων και όχι σύμφωνα με τη Ζήνα από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή. Να μας δώσει λοιπόν τώρα όλα τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν αυτό το παζλ γιατί είναι μεγάλος ο δρόμος για αυτό το έγκλημα, έτσι. Θα ακούσετε πάρα πολλά αντικρουόμενα στοιχεία, Ζήνα. Εμείς θα πούμε τα δεδομένα της υπόθεσης και ο καθένας θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα με τα έως τώρα δεδομένα. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία των θεωριών, γιατί πρέπει να σου πω, Ζήνα, ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πλην της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, οι οποίοι φροντίζουν να λένε τις δικές τους θεωρίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν επιβιώνονται σε καμία περίπτωση. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Τελείωσε αυτό. Λοιπόν, σημαντικό, ο ιατροδικαστής, ο κύριος Πάνος Κοτρέτσος από τη Ρόδο, ήρθε χθες το πρωί εδώ στο νησί, στην Κάλυμνο, και πήγε κατευθείαν στο σημείο. Τι διαπίστωσε? Βλέπουμε και τα αποκλειστικά πλάνα, Γιώργο. Σημείο που βρέθηκε. Είναι ο ψηλός κύριος που βλέπετε στα πλάνα σας, ο ιατροδικαστής, ο κύριος Κοτρέτσος. Πήγε κατευθείαν με συνοδεία αστυνομικών στο σημείο που βρέθηκε ο Νικόλας. Είναι ο κύριος με τον μπουφάν που βλέπουμε, κύριε Λέων, το καφέ. Είναι λοιπόν, διαπιστώνει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στους αγκώνες, από τον αγκώνα μέχρι και τα δάχτυλα. Είναι πάρα πολλά τα χτυπήματα. Επίσης, στο κεφάλι υπάρχουν διάφορα χτυπήματα σε διάφορα σημεία
Και υπάρχουν και εκδορές στο πίσω μέρος της πλάτης και κάποια σχισίματα. Επίσης, υπάρχει ένα σημάδι στο μέτωπο, το οποίο σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, αυτό όμως θα προκύψει σήμερα το βράδυ όταν θα γίνει η νεκροτομή πλοίων στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Ρόδου μετά τις 7 το απόγευμα, γιατί το πλοίο για Ρόδο φεύγει από την Κάλυμνο στις 3.30, οπότε το νωρίτερο 7 η ώρα θα ξεκινήσει η νεκροτομή. Και θα διαπιστωθεί λοιπόν εάν το σημάδι στο μέτωπο που υπάρχει είναι ένα στρογγυλό σημάδι, προέρχεται από πυροβολισμό. Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι δεν προέρχεται, δεν οφείλεται σε πυροβολισμό. Επίσης, το παιδί βρέθηκε ανάσκελα και λίγο πλαγιασμένο στο σημείο όπου το εντόπισε ο νεαρός, ένα νεαρό παιδάκι το οποίο είχε πάει να μαζέψει ξόβεργες για το σπίτι του. Το βρήκε ανάσκελα και ελαφρώς πλαγιασμένο. Το αριστερό χέρι ακουμπούσε στο στήθος και το δεξί χέρι ήταν ακουμπισμένο ανοιχτό. Και να επαναλάβουμε μόνο για κάποιον που άνοιξε τώρα το δέκτη του ότι είπες από την αρχή ότι ήταν σημείο που περάσατε πάρα πολλοί άνθρωποι από εκείνο το σημείο τις προηγούμενες μέρες και πτώμα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Είμαστε εμείς, βγάλαμε ζωντανό την Πέμπτη από εκεί πέρα, Ζήνα, από εκείνο το σημείο. Δείξαμε το σημείο, το περπατήσαμε εμείς το σημείο και φυσικά το περπάτησε η ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, οι δύο πυροσβέστες, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, οι αστυνομικοί. Η γυναίκα βρέθηκε δίπλα ακριβώς σε ένα μαντρί, να σας το πω απλά, σε ένα μαντρί με ζώα, στο οποίο πηγαίνει κάθε μέρα η γυναίκα που έχει το μαντρί και εκεί πέρα δεν υπήρχε πτώμα. Δεν μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρα. Είναι τελειωμένη αυτή η ιστορία. Το καταλάβαμε. Τι βρέθηκε στο σώμα του παιδιού. Φορούσε μία χακή φανέλα. Ήταν η φανέλα η δικιά του. Είχε μία μπλε μπλούζα από πάνω η οποία λείπει. Είναι η μπλούζα που μας έλεγε στο κιό, αν θυμάστε, η γυναίκα που τον είδε όταν περνούσε με το ποδήλατο. Βεβαίως. Και το ακούμπησε στη μάντρα. Μίλησε για μια μπλε μπλούζα, ήταν μια μαύρη μπλούζα, ήταν μπλε σκούρα η μπλούζα. Το χακί, το φανελάκι λοιπόν, το φορούσε και ήταν σηκωμένο μέχρι το στήθος. Η κοιλιά ήταν καθαρή. Από κάτω φορούσε τη μαύρη του τη φόρμα, η οποία ήταν σηκωμένη μέχρι το γόνατο. Φορούσε κάλτσες και στα δύο πόδια και ένα παπούτσι στο δεξί το πόδι. Που δεν είχε το παπούτσι για τα αυτό που βρέθηκε. Το παπούτσι λοιπόν, αυτό που βρέθηκε, μοιάζει με τα υπόλοιπα παπούτσια. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες που έχω εγώ, οι αστυνομικοί κάλεσαν συγκεκριμένο μέλος της οικογένειας και τον ρώτησαν τι νούμερο παπούτσι φοράει ο Νικόλας, τι νούμερο παπούτσι, πώς είναι και αν έχει κάποιο χαρακτηριστικό. Το άτομο αυτό είπε συγκεκριμένα στοιχεία και ένα σημάδι το οποίο έχει το παπούτσι. Είναι ακριβώς τα στοιχεία τα οποία παραπέμπουν στο ένα παπούτσι που φορά το παιδί. Που και φοράει, όχι τα άλλα δύο. Στην πίσω πλευρά. Συγγνώμη. Το ένα που φορούσε στα πόδια του, όχι τα άλλα δύο που βρέθηκαν στην άλλη πλευρά. Το ένα που φορούσε στο δεξί του το πόδι, όχι τα δύο που βρέθηκαν στην πίσω πλευρά του βουνού. Που ήταν δύο παπούτσια μαζί με δύο κάλτσες. Εκείνα τα παπούτσια ήταν αυτά τα οποία είχε αναγνωρίσει η μητέρα ως τα παπούτσια του παιδιού της. Να πω κάτι όμως, Γιώργο μου. Δεν αυτό είναι ίδια. Ήταν που τις έρευνες μας μπέρδευε και ο Πάνος Εσόμπολος που ήταν εδώ και όσοι συζητούσαμε, γιατί ήταν αυτό το στοιχείο που δεν έδαινε το παζλ που λέγαμε. Πώς είναι δυνατόν, αν μπορούσε το παιδί να ανέβει όλο αυτό το χωρίς παπούτσια, ξεσκάλτσο το και να πάει από την άλλη πλευρά, όταν άνθρωπος δεν μπορεί να περάσει από αυτά τα βράχια. Και αυτό ήταν που πήγαινε σαν στοιχείο τις έρευνες πίσω και παραπίσω. Και μπέρδευε την ιστορία, ενώ το ποδήλατο ήταν στη μία πλευρά του νησιού, τα παπούτσια στην άλλη, πώς το παιδί έκανε αυτό τον κύκλο. Δεν μας πήγε πίσω αυτό σαν έρευνα, Γιώργο Καραϊβάς. Ναι, παρότι αν έχω το λόγο, γιατί έχω να πω αρκετά. Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι.